με έναν υλικό. Εμείς θα κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Θα συνδεθούμε ζωντανά. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε όλη τη διαδικασία. Για λόγους που αφορούν στο κινητό του συναδέλφου και στα προσωπικά του δεδομένα, την ώρα που είναι να βάλω το κινητό, απλώς το control δεν θα το έχει παράθυρο. Θα μας έχει όλους εμάς να εξηγούμε και θα δείτε όλη τη διαδικασία. Μπαίνω λοιπόν στο blind chat. Δεν μπορώ να συνδεθώ, το βλέπετε. Δεν μπορώ να συνδεθώ. Το βλέπετε ζωντανά. Πατάω, πατήστε εδώ. Τώρα μου ζητάει να βάλω ένα κινητό τηλέφωνο. Ναι. Τώρα εμείς θα κόψουμε την εικόνα για λίγο. Ωραία. Για να μην φανεί το νούμερο του κινητού και να κάνουμε τη διαδικασία σωστά. Τα προσωπικά δεδομένα. Ξεκινάω λοιπόν εγώ εδώ και περνάω το κινητό. Συγγνώμη που δεν σας κοιτάω, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να το κάνω σωστά. Έτσι, για να έρθει ο κωδικός. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα. Συμπληρώνουμε τον κωδικό. Που θα μας αποσταλεί στο για να μας αποσταλεί. Το βλέπω εγώ προσεκτικά ότι δεν έχω κάνει κάποιο λάθος και ζητάω να γίνει υποβολή. Έχω κάνει υποβολή, δεν δείχνουμε ακόμα κάτι και περιμένω τον κωδικό. Για εγγραφή. Μόλις, για να μπορέσω να μπω. Επιβεβαίωση. Γιατί πρέπει να κρατήσει ένα στοιχείο για να μπορέσει να κάνει ταυτοποίηση. Μόλις ο συνάδελφος λάβει τον κωδικό, θα μου δώσει εδώ διακριτικά το κινητό του να τον περάσω. Να. Έτσι. Αυτό για να γίνει βέβαια, να σας πω κάτι, προϋποθέτει ότι ο συνάδελφος δεν έχει ξανασυνδεθεί. Αν έχει ξανασυνδεθεί στο κινητό, θα πρέπει να βρω ένα νέο κινητό. Γιατί δεν με αφήνει να το κάνω. Λοιπόν, αν δεν έχει κάνει σύνδεση, θα μου έρθει ένας κωδικός στο κινητό του. Τον οποίο τον χρειάζομαι για να συνδεθώ. Όταν λέτε ταυτοποίηση, τι είδους, αυτό γίνεται για να μπορείτε να ξαναμπείτε εσείς ή ταυτοποιείτε ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, το κινητό αυτό ανήκει στο κοτάρι, άρα μπαίνει ο κοτάρι. Κοιτάξτε, αν γίνει άρση απορρίτου, μπορούμε να βρούμε τα στοιχεία του συναδέλφου. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα. Άρα έτσι τους βρίσκουν και όλους όσους έχουν μπει και έχουν σου μιλήσει. Θα οδηγηθούν δηλαδή στον κάτοχο του τηλεφώνου. Ωραία. Δεν έχει έρθει που σημαίνει ότι ο συνάδελφος το έχει δοκιμάσει στο παρελθόν. Θα μου δώσετε ένα νέο κινητό σε ένα χαρτάκι για να μπορέσω να συνδεθώ, γιατί το δικό μου το κινητό το έχω κάψει. Καταλαβαίνετε τώρα, να εξηγήσουμε κάτι στον κόσμο. Να σβήσω κιόλας για να δείτε να βλέπετε την οθόνη σύνδεσης του blind chat. Τώρα μπορούμε να δείξουμε το blind chat. Όταν λοιπόν εγώ δεν βάλω κινητό, αν δεν βάλω κινητό, κινητό που να μην έχει χρησιμοποιηθεί, και καταλαβαίνετε τώρα πόσο δύσκολο είναι να το κάνουμε αυτό, γιατί κάποιος θα δώσει το κινητό του και θα λάβει ένα κωδικό. Αν δεν βάλω κινητό, δεν μπορώ να συνδεθώ. Εάν δεν συνδεθώ, μετά πηγαίνω σε premium υπηρεσία, δηλαδή πρέπει να πληρώσω. Τα χρήματα που πρέπει να πληρώσω για να μπορέσω να συνδεθώ είναι από 9 μέχρι 40 ευρώ. Τι κρίνει, ανάλογα με τις υπηρεσίες. Εξαρτάται δηλαδή από την κάθε περίπτωση το πώς θα γίνει αυτό. Αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας δηλαδή. Ναι, μπορεί να εδώ το κάνει ο καθένας. Υπάρχει έλεγχος αν αυτό σου μπαίνει ενήλικας ή ανήλικο. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Λέει να δηλώσεις εσύ την ηλικία. Ακριβώς. Και δεν υπάρχει έλεγχος με ποιον μιλάς. Ναι. Δηλαδή εσύ μπορεί να μπει με κάποια στοιχεία. Δεν με βάλει Βασιλάκος, να βάλει κάποιο άλλο. Σωστά. Δίκτυο είναι. Ναι, δεν είναι... Ναι. Σωστά. Μπορεί να βάλει οποιαδήποτε στοιχεία θε. Δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση. Εγώ μπορώ να δηλώσω ότι είμαι 20 και να είμαι μικρότερο. Ναι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να διασταυρωθεί ποιο είναι πίσω από τη σύνδεση. Αυτό δεν διασταυρώνεται. Ναι. Δηλαδή σκεφτείτε το blind chat. Σε ένα κινητό χρειάζεται. Ναι, έτσι. Είναι μία πλατφόρμα η οποία, κοιτάξτε, όσο παίζει, δείχνει ζωντανά πώς είναι αυτοί που συνομιλούν και σου λέει ότι. Υπάρχει ο μέσος χρόνος είναι 38 λεπτά, ότι υπάρχουν 5 βίντεο τα οποία ανταλλάσσονται αυτή τη στιγμή και οι χρήστες που βλέπω εδώ που είναι συνδεδεμένοι είναι 385 χρήστες. Να πούμε ένα λεπτό, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σε αυτή την εφαρμογή τη χρησιμοποιεί και ο κόσμος ο οποίος θέλει να συνομιλήσει ενήλικα με ενήλικα. Δεν είναι κάτι κακό, δεν ποινικοποιείται αυτό. Έτσι. Εδώ εμείς εστιάζουμε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία διασφάλιση, τα λέω καλά. Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση που να αποτρέπει τα παιδιά τα ανήλικα να μπαίνουν μέσα και να συνομιλούν και δεν υπάρχει καμία διασφάλιση να μπαίνει κάποιος ενήλικας και να μιλάει με ένα ανήλικο. Και κανένα φιλτράρισμα. Υπάρχει ως διασφάλιση η ευθύνη του γονέα, ο οποίος είναι και ποινικά υπεύθυνος. Ναι, εγώ μιλάω για το παιδί. Εντάξει, αυτό είναι ιδιαίτερο κεφάλαιο και σηκώνει πολύ συζήτηση και κουβέντα, κύριε Παπαϊωάννου. Να το σημειώσουμε αυτό, γιατί υπάρχουν και γονείς που λένε: εγώ έχω στο παιδί μου το κινητό και κάνει το παιδί μου ό,τι θέλει και δεν το ελέγχω. Έχει ευθύνη. Αυτό να το πούμε. Υπάρχει τρόπο ένα γονέα να μπορέσει να ελέγχει αν το παιδί μπαίνει σε τέτοιες ιστοσελίδες? Ο μόνος τρόπος είναι να είμαστε κοντά στο παιδί και να παρακολουθούμε τι κοιτάει. Αυτό γίνεται μόνο αυτό που λένε daddy, mommy, parent over shoulder, το POS. Που σημαίνει ότι κάθεσαι και βλέπεις ότι
το παιδί συνδέεται, πού συνδέεται και να μπορείς να τον βοηθάς. Μας ήρθε νέος, να πω ότι ήρθε νέος αριθμός κινητού, έχουμε βάλει το νέο αριθμό κινητού. Ωραία. Και περιμένουμε να έρθει η επιβεβαίωση, ο κωδικός. Ναι. Εκτός βέβαια και αν μας έχουν δει και τα έχουν κόψει όλα. Ειδικές ευθύνες έχουν αυτό. Και αυτό μπορεί να συμβεί έτσι. Κάποιος ο οποίος, ας πούμε για παράδειγμα το παιδί του, υφιστότητας του χρήστη. Εδώ να σας πω ότι προχωράμε, λέμε το φύλλο μας και τι ψάχνουμε. Δηλαδή λέμε, αν είμαστε είτε άνδρας που ψάχνει γυναίκα, είτε γυναίκα που ψάχνει άνδρα. Ό,τι δηλώσεις έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρεις πότε πραγματικά κάποιος είναι απέναντι. Δεν μπορείς να ξέρεις. Αλλά μπορείς να πεις κιόλας ότι φίλο θέλεις βάζεις. Ότι μπορεί να είμαι άνδρας που ψάχνω άνδρα ή γυναίκα που ψάχνω γυναίκα. Μάλιστα. Για να συνομιλήσω μιλάμε πάντα. Ναι. Ναι. Όλη η κουβέντα που κάνουμε, για να μην παρεξηγηθούμε, είναι για να συνομιλήσουμε. Ναι. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν άλλα υπονοήματα, όπως λέμε στη γλωσσολογία. Όλα είναι καθαρά. Λοιπόν, έχω λοιπόν άνδρα ο οποίος ψάχνει γυναίκα. Προαιρετικό πεδίο είναι η ηλικία. Δηλαδή, θα διαλέξω να πω την ηλικία μου ή όχι. Λέω λοιπόν εγώ, πόσο είμαι, είμαι 20 και ψάχνω 20. Δεν μπορώ να το πω. Ναι. Μπορώ να το πω. Ό,τι θέλουμε λέμε. Δεν είναι κάτι που προτείνουμε αυτό που σας δείχνουμε. Σας δείχνουμε ποια είναι η διαδικασία εισόδου, για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, και η περιοχή είναι Αθήνα. Μπορώ να έχω και άλλες περιοχές. Συγκεκριμένες όμως, κοιτάξτε. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκο, λοιπόν, αυτό που ανακοινώνουμε εμείς εδώ είναι πλέον ότι σε αυτές τις γενικά τις ιστοσελίδες, όποιος θέλει μπορεί να μπει.